Όσο το Βέλγιο συμφώνησε να παραδώσει 30 μαχητικά F-16 στην Ουκρανία μέχρι το 2028, η Σουηδία αποφάσισε να διακόψει προσωρινά το πρόγραμμα αποστολής μαχητικών Gripen στο Κίεβο. Αναλυτικότερα, το Βέλγιο την Τρίτη συμφώνησε στην παράδοση 30 μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 μέχρι το 2028 για να βοηθήσει το Κίεβο στις εν εξελίξει μάχες που δίνει έναντι της Μόσχας. Η συμφωνία υπογράφηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Βέλγου Πρωθυπουργού στη χώρα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι και ο Βέλγος πρωθυπουργός Αλεξάντερ Ντεκρό υπέγραψαν συγκεκριμένα μια συμφωνία διμερούς και μακροχρόνιας υποστήριξης, μία από τις νεότερες τέτοιες συμφωνίες ασφάλειας που υπέγραψε το Κίεβο με δυτικούς συμμάχους. Για πρώτη φορά μια τέτοια συμφωνία διευκρινίζει τον ακριβή αριθμό μαχητικών F-16 που θα παραδοθεί στην Ουκρανία μέχρι το 2028, έγραψε ο Ζελένσκι στο X. Ο Ζελένσκι πρόσθεσε πως τα πρώτα αεροσκάφη αυτού του τύπου θα φτάσουν μέσα στο έτος. Ωστόσο, η Βελγίδα Υπουργός Εξωτερικών, Χάτζα Λαμπίμπ, ήταν πιο προσεκτική στις δηλώσεις της, λέγοντας πως ελπίζουμε οι παραδόσεις να ξεκινήσουν στο τέλος του έτους. Σύμφωνα με τον Ουκρανό Πρόεδρο, η διμερή συμφωνία ασφαλείας περιλαμβάνει τουλάχιστον 977 εκατομμύρια ευρώ σε βελγική στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία φέτος και την υπόσχεση να υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή χώρα το Κίεβο για τα επόμενα δεκαέτη. Από την άλλη, τα πράγματα δεν κύλησαν το ίδιο ομαλά μεταξύ Κιέβου και Στοκχόλμης, αφού η Σκανδιναβική χώρα ανακοίνωσε την Τρίτη πως διακόπτει προσωρινά τα πλάνα αποστολής μαχητικών τύπου Gripen στην Ουκρανία. Ο λόγος που ανέφερε είναι πως οι εταίροι δίνουν προτεραιότητα στην παράδοση μαχητικών F-16 στο Κίεβο. Άλλες χώρες στο συνασπισμό μας ζήτησαν να περιμένουμε πριν δωρήσουμε το σύστημα Gripen, είπε ένας εκπρόσωπος του Σουηδού Υπουργού Άμυνας, Πολ Τζόνσον. Οι εταίροι μας στον συνασπισμό τονίζουν πως θα υπάρξουν σημαντικές περιπλοκότητες εάν αποστείλουμε δύο διαφορετικά μαχητικά αεροσκάφη ταυτόχρονα. Γι' αυτό και πρότεινα να επικεντρωθούμε προς το παρόν στα F-16 που θα υιοθετήσει η Ουκρανική πολεμική αεροπορία, πρόσθεσε ο ίδιος. Εμείς να σας υπενθυμίσουμε πως η Στοκχόλμη δεν έχει ανακοινώσει επίσημα κάποια απόφαση αποστολής Gripen στο Κίεβο. Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο, Ουκρανοί πιλότοι είχαν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους σε αυτό το μαχητικό για πανενδεχόμενο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.